Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έθεσε ο Πούτιν τις πυρηνικές δυνάμεις μετά τις επιθετικές, όπως χαρακτήρισε, δηλώσεις των χωρών του ΝΑΤΟ και τις σκληρές, όπως είπε, κυρώσεις που επέβαλαν στη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος, παίζοντας τον χαρτί των πυρηνικών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, τόνισε ότι έχει ήδη διατάξει τον Υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων να μεταφέρουν τις δυνάμεις αποτροπής του ρωσικού στρατού σε ειδικό καθεστώς μάχης. Перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Η έμεση απειλή του Πούτιν για τα πυρηνικά ήρθε λίγες ώρες μετά την ομιλία του καγκελαρίου της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς στη Βουλή, όπου ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου εμβέλειας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, τροποποιώντας τον προϋπολογισμό του 2022. Wichtige russische Banken vom Bankenkommunikationsnetz SWIFT aus. Darauf haben wir uns gestern mit dem Staats- und Regierungschef des wirtschaftlich stärksten Demokratien der EU verständigt. Ο Γερμανός καγκελάριος, καταχειροκροτούμενος, αναφέρθηκε στις εξελίξεις και χαρακτήρισε τον πόλεμο «πόλεμο του Πούτιν και όχι του ρωσικού λαού», σε βάρος όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά εναντίον του ελεύθερου κόσμου. Μετά τη συμφωνία για έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες σύμφωνα με το CNN θα ξεκινήσουν αύριο, το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο στα αποτελέσματα που πιθανά θα αποφέρουν. Για πρώτη σημαντική νίκη έκανε λόγο ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, σχολιάζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν δίχως όρους. Το γεγονός ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει χωρίς τελεσίγραφα και χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς απαιτήσεις έναντι της Ουκρανίας, για μας είναι ήδη, για την Ουκρανία είναι ήδη νίκη. Είχε προηγηθεί ένα πραγματικό διπλωματικό θρίλερ, καθώς με τη λήξη της διορίας που είχε δώσει ο Πούτιν, η επίσημη απάντηση της Ουκρανίας ήταν ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους στο Μίνσκ της Λευκορωσίας, που συμμετέχει ενεργά στην επίθεση των Ρώσων. Τελικά, λίγο πριν ή λίγο μετά την εκπνοή της διορίας των Ρώσων, το σημείο των διαπραγματεύσεων άλλαξε, αλλά όχι και η χώρα που θα γίνει, αφού όπως όλα δείχνουν, οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο Γόμελ της Λευκορωσίας. Από τώρα λοιπόν, μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, ο πρόεδρος Λουκασέγκο έχει βεβαιώσει τον πρόεδρο Ζελένσκι ότι η Λευκορωσία δεν θα επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις της να επιτεθούν στην Ουκρανία. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα και ελπίζουμε μονάχα ότι ο πρόεδρος Λουκασέγκο θα σεβαστεί τις υποσχέσεις του. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε προτείνει 5 πόλεις για τη συζήτηση, μεταξύ των οποίων και η Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ερντογάν επιχειρεί να κρατήσει ισορροπίες. Προχωρώντας με άξονα την τήρηση των ίσων αποστάσεων, ο Τούρκος πρόεδρος, όχι μόνο με φόντο τις διαπραγματεύσεις, αλλά και με τα στενά του Βοσπόρου και τη διέλευση ρωσικών πλοίων προς τη Μαύρη Θάλασσα, φαίνεται να προσπαθεί να κερδίσει εν μέσω πολέμου όσο περισσότερα μπορεί και να περιορίσει την έκταση των όποιων συνεπειών για την Τουρκία. Διαψεύδοντας πάντως όσα ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι δεσμεύθηκε σε εκείνον ο Ερντογάν για το κλείσιμο των στενών για τα ρωσικά πλοία, τα στενά δεν έκλεισαν, η Τουρκία όμως δεν έκλεισε και τη συζήτηση για το κλείσιμο, κερδίζοντας επιπλέον χρόνο και χώρο μέσα στο στενό πλαίσιο αυτής της επιχειρούμενης διατήρησης των ίσων αποστάσεων εν μέσω πολέμου.